Δεν θα χρειαστώ 12 λεπτά, θα είμαι πολύ πιο σύντομος, όπως συνήθως. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήθελε στην αρχή, κύριοι συνάδελφοι, να μοιάσει στους αλχημιστές του Μεσαίωνα. Αυτούς που μετέτραπαν κάθε μέταλλο σε χρυσό. Εσείς θα μετατρέπατε τη χώρα, την Ευρώπη και ό,τι άλλο αγγίζατε σε αριστερό παράδεισο. Δεν χρειάζεται δουλειά, δεν χρειάζεται πρόγραμμα, δεν χρειάζεται προσπάθεια, καλή καρδιά και καλή διάθεση. Όμως, με συνθήματα δεν αλλάζει η ζωή, δεν νικέται η πραγματικότητα και το πείραμα δεν πέτυχε. Τώρα, αλλάξετε τακτική. Βαπτίζετε χρυσό τις λύσεις και τις προτάσεις που έρχονται από το παρελθόν ή αυτά που είχαν επιλέξει προηγούμενοι. Στα κόκκινα δάνεια, στο κομματικό κράτος, στα δημόσια έργα. Βρεγμένες από τα δάκρυα του κύριου Σπίρτζη είναι οι συμβάσεις που υπογράφεται. Υπέγραψα με πολύ πόνο, λέει ο Υπουργός. Και το ίδιο φαντάζομαι θα πει σε λίγους μήνες, σε λίγες εβδομάδες μάλλον, ο κύριος Δρίτσας, που θα κληθεί να υπογράψει για τα λιμάνια. Και υπογράφεται βέβαια χωρίς να διορθώνεται ούτε λέξη. Απλώς παίξατε καθυστέρηση. Η εμπειρία είναι καλό σχολείο, αλλά έχει ακριβά δίδακτρα, έχει πει ένας ποιητής. Και στην περίπτωσή μας τα δίδακτρα αυτά τα πληρώνει η ελληνική κοινωνία. Δίνετε με αλχημίες αυξήσεις στα δικά σας παιδιά στο δημόσιο. Πρημοδοτείτε τα κομματικά σας στελέχη που δουλεύουν στα γραφεία των υπουργών. Και χαρίζετε μισθολογικά κλιμάκια, απλόχερα, στους συμβούλους σας. Και οι διευθυντές των γραφείων των υπουργών, των πολιτικών γραφείων των υπουργών, πάνε κατευθείαν στο ανώτατο κλιμάκιο. Και όλο αυτό το σύστημα δεν έχει ούτε ένα ψήγμα αξιολόγησης και αξιοκρατίας. Πόσο θα κοστίσουν όλα αυτά? Ο κύριος Υπουργός και η κυβέρνηση δηλώνει ότι το νέο μισθολόγιο δεν κοστίζει. Το Γενικό Λογιστήριο όμως λέει ότι μιλάμε για 4 δισεκατομμύρια, για 1 δισεκατομμύρια σε 4 χρόνια. Ένα δις επιπλέον στο δημόσιο δηλαδή. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε καθαρά στους ανέργους, εσείς να το πείτε, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, ότι υπάρχουν λεφτά για το δημόσιο, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά για τους ανέργους. Υπάρχουν λεφτά για το δημόσιο, αλλά δεν υπάρχουν περιθώρια ελάφρυνσης από τους φόρους που συνεχώς μπαίνουν. Και θέλω να απευθυνθώ στον Εθνάρχη της Αριστεράς, όπως αποκάλεσε τον κύριο Τσίπρα, ένας από τους δεξιούς υπουργούς του, και να του πω ότι η μεγάλη του έγνοια, η μεγάλη σας έγνοια για τα δικά σας παιδιά είναι τόσο παλιά όσο και τα προβλήματα της χώρας. Τόσο παλιά όσο και η πλατεία Κλαθμόνος. Για μας, και για να το έχετε ξεκάθαρο, το σύνθημα, κύριοι, της κυβέρνησης είναι διαφορετικό. Ούτε ένα επιπλέον ευρώ στο δημόσιο. Αν δεν αντιμετωπίσουμε την ανεργία και αν δεν μειώσουμε τους φόρους. Η χαμένη των μνημονίων είναι όντως πολύ. Όμως, μια σύγχρονη προοδευτική κοινωνία έχει τις προτεραιότητές της. Και η προτεραιότητα σήμερα είναι οι άνεργοι και οι κατεστραμμένοι του ιδιωτικού τομέα. Και όχι το δημόσιο. Τα κόκκινα δάνεια, κυρίες και κύριοι, διπλασιάστηκαν τις μέρες, τους μήνες που λέγατε ότι δεν υπάρχει λόγος να πληρώνει κάποιος τις δόσεις του, γιατί θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει συσάχθεια για όλους. Κάπως έτσι μεγάλωσε η ορολογιακή βόμβα και έφτασε στα 107 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια. Και τι κάνετε σήμερα? Τα δίνετε χωρίς κανόνες, χωρίς περιορισμούς, χωρίς συζήτηση σε ξένες, μικρές και μεγάλες εταιρείες. Η δική μας πρόταση που έχουμε κάνει από καιρό και προεκλογικά είναι να υπάρξει μια κακή τράπεζα η οποία θα κάνει μια ενιαία διαχείριση με βάση αποφάσεις και του ελληνικού κράτους των κόκκινων δανείων. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν κάνει και αυτοί συγκεκριμένες προτάσεις.
Αλλά εσείς πλέον, κύριοι βουλευτές της συμπολίτευσης, έχετε κατεβάσει τα μολύβια και απλώς μεταφράζετε αυτά που σας δίνουν, αυτά που σας ζητούν. Από δημοσιεύματα μάθαμε ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε το ποτάμι λαϊκίστικο κίνημα. Έλεος, κύριοι συνάδελφοι, αφήστε και σε εμάς ένα τίτλο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή είστε λαϊκιστές. Τρίτη, Πέμπτη, αριστεροί επαναστάτες. Και τις Κυριακές είστε ορθολογιστές, ευρωπαϊστές, που κατηγορείτε τους αντιπάλους σας και δει το ποτάμι για λαϊκισμό. Έλεος. Στην οικονομία, ο λαϊκισμός σας οδήγησε σε αποτυχία. Και στο μεταναστευτικό, η αποτυχία σας οδηγεί σε λαϊκισμό. Η Αθήνα γυρνάει ξανά στο 2011. Οι δήμαρχοι είναι σε απόγνωση. Περιοχές της Αθήνας είναι σε απόγνωση. Και εσείς τρέχετε πίσω από τις εξελίξεις, κύριοι της κυβέρνησης, γιατί δεν είχατε την πρόνοια να διαμορφώσετε ένα σχέδιο. Και γιατί δεν ακούγατε όταν σας μιλάγαμε. Κυρίες και κύριοι, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και σήμερα θα βρεθούν 153 να ψηφίσουν ένα πρόχειρο νόμο. Ένα νόμο που κατά 35% είναι υποχρεώσεις για τις οποίες έχουμε δεσμευτεί και το άλλο 65% είναι ρουσφέτια, μπαλώματα σε υπαρκτά ή ανύπαρκτα προβλήματα. Το ίδιο κάνετε και στο σύμφωνο συμβίωσης. 14 άρθρα είναι για το σύμφωνο συμβίωσης και 49 είναι οι λοιπές ρυθμίσεις που φέρνετε. Βάζετε δηλαδή ασπίδα τα ανθρώπινα δικαιώματα για να κάνετε τα ρουσφέτια σας στις φυλακές και για να ελέγξετε τη δικαιοσύνη. Κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα έχει ανάγκη πολλά περισσότερα από μικρά μερεμέτια, συναλλαγές και παλαιοκριματικές διευθετήσεις. Όχι μικροζημιές και μικροκέρδη. Παρακαλώ ησυχία, κύριε Θεωνά, παρακαλώ. Θα το επαναλάβω για να τα ακούσετε όλοι. Ακόμη και οι αποτυχημένοι διευθυντές δημοσίων υπηρεσιών που τώρα είναι βουλευτές. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ανάγκη πολλά περισσότερα από μερεμέτια, συναλλαγές και παλαιοκομματικές διευθετήσεις. Όχι μικροζημιές και μικροκέρδηση ψηφίζοντας, αλλά σχέδιο και τολμηρές αποφάσεις. Ό,τι δεν έχετε και ό,τι δεν μπορείτε από ό,τι φαίνεται. Σας ευχαριστώ.